Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 8. Με τη συνήθεια αντιμετώπιση από πλευράς των ΜΑΤ έληξε η διαμαρτυρία των μαθητών το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Συγκεκριμένα, αφού η πορεία περίπου 300 μαθητών έφτασε μπροστά στη Βουλή, γύρω στους 150 μαθητές προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στη Λεωφόρο Αμαλίας. Τα ΜΑΤ, εφαρμόζοντας το άρρητο δόγμα μηδενικής ανοχής, απόθυσαν τους καθισμένους μαθητές χτυπώντας με κλομπ, ασπίδες και κλωτσιές. Ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρά τραυματίας. 96 τμήματα και σχολές ΑΕΗ και ΤΕΗ παραμένουν υποκατάληψη, ενώ τα κατηλημένα σχολεία σήμερα είναι 648, σύμφωνα με το εδώπολυτεχνείο.gr. Σε κατάληψη προχώρησαν και οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας στη Νέα Μηχανιώνα, καθώς παρόλο που ξεκίνησαν οι εγγραφές πρωτοετών, δεν υπάρχουν χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων. Τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα κτίρια έχουν κριθεί ακατάλληλα και δεν έχει ανακοινωθεί στους σπουδαστές το πού ή το πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Κοινή γραμμή Υπουργείου Παιδείας και Εισαγγελέα κατά των σχολικών καταλήψεων. Την Κυριακή, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες, με άρθρο του στην Καθημερινή του Ομίλου Αλαφούζου, διατυπώνει την θεωρία ότι οι καταλήψεις οφείλονται κατά κανόνα σε οργανωμένες μειοψηφίες που παρεμποδίζουν τους άλλους μαθητές και τους καθηγητές. Ο Εισαγγελέας κλείνει το άρθρο του, προτείνοντας την δίωξη των γονέων των μαθητών με τις διατάξεις περί παραμέληση ανηλίκου. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλώντας σήμερα σε πρωινή εκπομπή του σταθμού Sky, επίσης του Ομίλου Αλαφούζου, είπε: «Τα πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι δημόσιος χώρος. Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας αυτεπαγγέλτος». Υπενθυμίζεται η πρόσφατη αποτυχημένη διαδικτυακή εκστρατεία του συγκεκριμένου ομίλου μέσων ενημέρωσης με σελίδα στο Facebook κατά των καταλήψεων, η οποία συγκέντρωσε λιγότερους από 4.200 υποστηρικτές. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη οι εργαζόμενοι σε ΟΣΕ και Προαστιακό. Για τα άλλα μέσα μεταφοράς αναμένονται σήμερα αποφάσεις. Οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν σε καταλήψεις από σήμερα το πρωί και μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου σε γκαράζ απορριμματοφόρων και χυτά. Κλειστή είναι η χωματερή της Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και της Ξερόλακας στην Πάτρα. Οι κατηλημμένες χωματερές δέχονται απορριμματοφόρα που αδειάζουν νοσοκομιακά απορρίμματα. Επίσης, τουλάχιστον στην Πάτρα, οι εργαζόμενοι κάνουν κανονικά τον καθαρισμό των δρόμων, παρόλο που δεν γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων. Σε συνεργασία με την Qatar Holding προχώρησε η Actor Construction International, 100% θυγατρική της κατασκευαστικής Actor του Γιώργου Μπόμπολα. Η Qatar Holding αγόρασε μετοχές της European Goldfields αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων και θα χορηγήσει και δάνειο αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να προχωρήσει το έργο της κατασκευής μεταλλίων χρυσού στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προέβη μάλιστα σε σχετικές δηλώσεις, λέγοντας ότι η υπογραφή της συμφωνίας στέλνει ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα και δείχνει εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που δίνουν στην Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Στα λεγόμενα κοιτάσματα χρυσού της Χαλκιδικής, έχουν παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου προς εκμετάλλευση στις ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς τα κρατικά ταμεία να εισπράττουν τα λεγόμενα royalties, δηλαδή τέλη εκμετάλλευσης. Η δημιουργία των νέων μεταλλίων χρυσού έχει αποτραπεί έως σήμερα με συνεχείς και σκληρούς αγώνες των κατοίκων. Σκηνικό πολεμικής έντασης δημιουργείται από την έντονη δραστηριότητα μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ και της Τουρκίας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκικά μαχητικά εκτελούν νυχτερινές ασκήσεις σε ύψος 20.000 ποδών, πράξη που η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλει ως παραβίαση. Σε απάντηση, οι Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτηρούν την περιοχή γύρω από το λεγόμενο οικόπεδο 12. Επίσης, Ισραηλινά μαχητικά αναμένεται να μεταφερθούν στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα. Μουσουλμανικό τέμενο σε χωριό Βεδουίνων στο βόρειο Ισραήλ καταστράφηκε από πυρκαγιά στη διάρκεια επίθεσης που αποδίδεται σε Εβραίους εξτρεμιστές. Το τέμενος υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά. Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία,
έγραψαν στους τοίχους εκδικητικά μηνύματα που συνδέουν το περιστατικό με τον θάνατο πριν από 2 εβδομάδες Εβραίου επίκου και του γιού του σε τροχαίο που φέρεται να προκλήθηκε από Παλαιστινίους. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV στις 8. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.